το να βλέπουμε αστυνομικούς να γρονθοκοπούνται και να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, από το να βλέπουμε την αστυνομία ανήμπορη να σταθεί απέναντι στις συγκεκριμένες ομάδες. Δηλαδή, πολιτικά, πώς μπορεί να σταθεί αυτό? Ο Πρωθυπουργός έχει άλλες προτεραιότητες τώρα. Προσπαθεί να ολοκληρώσει τη μετάβαση από την άκρα αριστερά, ας πούμε, στην κεντροδεξιά. Δηλαδή, με μία στάση μικρή. Με μία μικρή στάση στη σοσιαλδημοκρατία. Γιατί υπάρχει μία κινητικότητα. Λοιπόν, και επειδή προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα για να επιβιώσει και για να καταφέρει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία στα πολιτικά πράγματα της χώρας, όχι μόνο ως κυβερνήτης, αλλά ως και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ενδεχομένως, με ένα ισχυρό λόγο στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ μικρά πράγματα αυτά. Και δεν, η ασφάλεια των πολιτών είναι μικρά πράγματα, κύριε Ψαριανό. Ναι, ναι, για τον κύριο Τσίπρα είναι πολύ μικρά. Μάλιστα, είναι πράγματα που βοηθάνε ίσως μερικές φορές, και το λέω επειδή προέρχομαι από την περιοχή και προσωπικά γνώριζα. Γι' αυτό είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μας απαντήσετε προσωπικά τι κερδίζει η κυβέρνηση από αυτή τη στάση. Τι κερδίζει? Αυτός ο χώρος είναι τόσος. Προσπαθεί. Σε ποιος κλείνει το μάτι? Προσπαθεί να κλείσει το μάτι στους ανθρώπους που θέλουν να ανατρέψουν το καθεστώς. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ένα είδος μαδουρισμού στην κυβέρνηση σήμερα, στον κεντρικό πυρήνα της και ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα. Θυμάστε, πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα, έλεγε μακάρι η χώρα μας να ήταν Αργεντινή. Ή μακάρι να ήμασταν Βενεζουέλα. Ναι, αλλά κύριε Ψαριανέ, δεν χάνει πολύ περισσότερα από αυτά που επιχειρεί να κερδίσει. Προσπαθεί να διατηρήσει τον κεντρικό πυρήνα της ιδεοληψίας αυτής της αριστεροσύνης σε εισαγωγικά. Το 3%, να το έχει και αυτό. Ναι, ναι, να μην χάσει αυτό. Και μάλιστα θα θέλει να δίνει την εντύπωση και να πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται σε μια προεπαναστατική διαδικασία. Δηλαδή όλα αυτά, οι χύτρες τους εισαγγελείς. Και τότε τι πάει στο Πασόκ της Γερμανίας και δίνει οι αφοπλισμοί των αστυνομικών τμήματων, οι επιθέσεις, τα καψίματα στα λεωφορεία, στα τρόλεϊ. Ναι, αλλά τον είναι μια προεπαναστατική διαδικασία. Προσεγγίζει όμως τη σοσιαλδημοκρατία, όπως σωστά είπατε. Πάει στην Ευρώπη, περιοδεύει και πάει στα σοσιαλιστικά κόμματα εκεί ως παρατηρητής, ως συμμέτοχος, ως. Αυτό δεν και ως καθοδηγητής θέλει να τους κουνάει και το δάχτυλο που το κουνάει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα, ξέρετε, ο πυρήνας του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον την κοινωνία στα όρια της. Δεν μπορεί να πάει. Αν συνεχίσουμε έτσι, σε 6 μήνες η κατάσταση θα είναι αδιανόητα αφόρητη, ανεξέλεγκτη και θα είναι τρομακτικά επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά στα δημοτικά σχολεία, για τα νοσοκομεία. Πάμε στον κύριο Ξοχοίδη που τα έχει ζήσει αυτά τα θέματα και τα γνωρίζει καλά και έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες στον ενεργητικό του που τις αναγνωρίζουν όλοι. δεν έχει ανάγκη να τις πούμε εμείς. Γιατί δεν αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, κύριε Ξοχοίδη, η κυβέρνηση? Τι συμβαίνει? Εννοείται τα φαινόμενα της ανομίας. Το οποίο εξαπλώνεται με γεωμετρική πρόοδο. Εντάξτε, νομίζω ότι. Κύριε Κορμάνο, μου επιτρέπετε να πω ότι πριν από αυτά υπάρχουν κάποια πολύ μεγαλύτερα ζητήματα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάδα είναι σε μεγάλο κίνδυνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Έχουμε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. Βρισκόμαστε στο πιο hot σημείο, θα έλεγα, του πλανήτη σχεδόν αυτή τη στιγμή. Με τη φωτιά είναι δίπλα μας και καμιά φορά μπαίνει και στο οικόπεδό μας. Άρα λοιπόν η χώρα πρέπει να θωρακίσει τα σύνορά της, πρέπει να γίνουν μια σειρά από πράγματα. Και το θέμα της ασφάλειας εκ των πραγμάτων αναδεικνύεται σε κυρίαρχο ζήτημα. Είδαμε λοιπόν το τελευταίο καιρό, δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε πολύ μεγάλες καταστροφές, διαχείριση κρίσεων, οι οποίες οδήγησαν σε απώλεια. Τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Και τις πλημμύρες. Δεύτερον, έχουμε μια.